Μία φιλία, ένα μωρό και ένα μήνυμα που δεν έφτασε ποτέ στο παραλήπτη. Η Μαρία Ηλιάκη τις τελευταίες μέρες άναψε φωτιές με τις δηλώσεις της για την τυπική πλέον σχέση που έχει με τον Νίκο Μουτσινά. Μάλιστα, στην τελευταία συνέντευξή της, φανερά ενοχλημένη, δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να πάει στο πλατό της εκπομπής του. Με την Κατερίνα έχει γίνει μια χαζοπαρεξήγηση η οποία διωγγώθηκε από τρίτους, αυτό μου σούπα, μου έπεσε αυτό κτλ. Με τον Νίκο δεν θέλω να μιλήσω τώρα, είμαστε λίγο μακριά, αλλά καλά όλα. Δώρο δεν έστειλε, μήνυμα δεν έστειλε, ούτε μετά την παρατήρηση, ούτε μετά την παρατήρηση. Θα πας στην εκπομπή τώρα, σε καλές. Όχι. Ναι. Όλα άρχισαν όταν η παρουσιάστρια έπειτα από την προβολή ενός βίντεο στην εκπομπή με τον Νίκο Μουτσινά σχολίασε την παλιά φιλία τους και αποκάλυψε πως δεν της έστειλε ούτε μήνυμα να της ευχηθεί για τον ερχομό της κόρης της. Πριν όταν μιλούσαμε, μου λέει, μου είχε πει εγώ θα στο βαφτίσω. Του λέω, είστε μου βαφτίσει το δικό μου το παιδί όταν κάνω αποκλείεται. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, okay. Όχι, όχι. Κοίταξε, πάντως πρέπει να πας. Πού καλή να πάω. Να πας. Να έρθει αυτός. Πόσο καιρό έχετε να μιλήσει. Κοίτα, τιμήσω, αλλά τον αρθεί αυτός εδώ πέρα. Δεν έχετε ξαναβρεθεί, δεν έχετε ξαναμιλήσει, αρθεί εδώ στο πλατό. Καλέ στο στούντιο. Πού να πάει. Να έρθει στο σπίτι. Να έρθει στο σπίτι, να πάρει τα δώρα, τα πολλά, τα ακριβά για το μωρό. Να έρθει να ευχηθεί που δεν έχει στείλει ένα μήνυμα. Το γαϊδούρι δεν έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέμε όμως τέτοιου χαρακτήρα. Να μου πει να σου ζήσει το μωρό, να μου πει ένα μήνυμα δεν έχει στείλει. Ένα μήνυμα δεν έχει. Τα έχει πει δημόσια. Να έρθει λοιπόν. Το δημόσιο δεν μετράει. Να έρθει κάτω από το σπίτι λοιπόν, Νικολάκη μου. Να έρθει κάτω από το σπίτι με τα δώρα. Και θα το σκεφτώ μετά αν θα έρθω. Την επόμενη μέρα ο Νίκος Μουτσινάς δεν άφησε ασχολίαστα τα παράπονα της κάποτε συμπαρουσιάστριάς του. Μα το γαϊδούρι, τι έπρεπε να την πάρω τη... Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν είπα να τη ζήσει. Στην εκπομπή δεν είπα. Πρόλευε την πήρε άλλος, κάνανε και παιδί. Πού να πάρω να την πάρω. Να την πάρω. Με αυτή τη στεναχώρια. Να την πάρω. Να πάρουν την προσωπικότητά τους για να μην το... Και να έρθουν εδώ πέρα στην εκπομπή και να τα αφήσουν αυτά τα μηνύματα. Τι είμαστε άνθρωποι, μην μπερδεύεστε. Και μετά από τόσες δηλώσεις και από τις δύο μεριές, οι σχέσεις τους παρέμειναν ως είχαν. Τυπικές. Αχ, τι αναμνήσεις τώρα εδώ στο δίπλα. Περίμενε, βρέκα... Ναι, θέλω να μάθω. Έχω απορία, Κατερίνα μου. Πριν, πέρα από το τηλεφώνημα, όταν τέλειωσε αυτή η εκπομπή που ήταν μαζί, είχε γίνει κάτι, μανούλα μου. Πώς σταμάτησαν αυτοί οι δύο άνθρωποι να μιλάνε. Δεν θυμάσαι καλά. Όταν τέλειωσε η εκπομπή, εγώ είχα παρεξηγηθεί με τη Μαρία. Με τον Νίκο συνέχισα να μιλάω, δεν παρεξηγήθηκα ποτέ. Ναι. Μετά όμως, για βλακίες τώρα με τη Μαρία, εντάξει, τέλος πάντων. Μεγαλώνοντας, σκέφτεσαι τα πράγματα διαφορετικά και λες τώρα για χαζομάρες να χωριέμαι. Η Μαρία εκείνο το διάστημα με είχε προσεγγίσει με κάποια μηνύματα και εγώ, άσχετα όμως τελείως, δηλαδή κάτι για τη μαμά μου. Όταν ξανακάναν την εκπομπή τα παιδιά εδώ. Το ξαναδέστε. Ήταν μια χαρά. Μετά σταμάτησε η εκπομπή και δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, εδώ η διευθυντική... Γιατί κάτι εδώ καλύτερα. Πρέπει να έχει. Να σου πω. Δεν μπορώ να φανταστώ, όχι, δηλαδή, ότι για ένα μήνυμα έγινε όλο αυτό. Όταν γέννησε η Μαρία, εγώ με τον Νίκο έχω τελεία σχέση, πάω και σπίτι, δηλαδή, τον αγαπάω πάρα πολύ. Όταν έμαθα ότι η Μαρία είναι έγκυος, ήθελα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι το ήθελε πάρα πολύ. Γιατί για τα χρόνια που κάναμε παρέα, αυτό που ήθελε να κάνει ένα παιδάκι. Και την πήρα τηλέφωνο με πάρα πολύ αγάπη, μιλούσαμε και ξέρεις, πραγματικά είπαμε ας τα αφήσουμε πίσω όλα αυτά και ανυπομονώ κιόλας να πάμε για ένα φαγητό από κοντά. Έστειλα δωράκια για το μωρό και μπάρισα, είπε ότι θα έστειλε στην Ελβετία δώρα. Καλέ, δεν μου πήγε το κούρι 60 ευρώ για να το στείλω εκεί πέρα. Σου πήγε 60 ευρώ. Το ζυγίζανε και ήταν και πολύ. Τέλος πάντων, το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει ανάμεσά τους, γιατί ποτέ δεν μου έχει πει η Μαρία κάτι αρνητικό για τον Νίκο ή ο Νίκος κάτι αρνητικό για τη Μαρία, γιατί δεν μιλάμε ένας. Εγώ έχω άλλη απορία. Πιστεύω να πω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν μια σχέση σαν και εμένα με το Θέμη. Ψιλοερωτική κατά βάθος. Δηλαδή, ο ένας δεν μπορεί χωρίς τον άλλον, αλλά και μαζί τσιτώνουνε. Κατάλαβες. Ναι, έχω απορία. Εσένα δώρα ο Μουτσινά σου κάνει να καταλάβω δηλαδή. Μήπως, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, κι εγώ αν ήμουν η Μαρία, θα περίμενα ένα τηλεφώνημα και ένα φανελάκι, ένα αυτό για το παιδί. Εντάξει, δεν είναι το θέμα του δώρου. Ο Νίκος είναι σαν άνθρωπος λάτζι. Μπάρις. Δεν μου είχε κάνει μια φόγουνα φανταστική, μια φορά. Τι χρώμα. Λοιπόν.